πρώτα ο φιλοξενούμενος. Ναι, καταφέραμε να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο την χρονιά. Ήρθαμε εδώ να παίξουμε εναντίον μιας ομάδας η οποία είναι ομάδα αλφα κατηγορίας. Εμείς πάντα κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, σεβόμαστε τον αντίπαλο, ήρθαμε εδώ, κάναμε το παιχνίδι μας. Καταφέραμε να προηγηθούμε και με 2-0. Τα παιδιά ισοφάρισαν, μας πίεσαν και την παράταση δεχτήκαμε ένα γκολ ενώ προηγηθήκαμε και πάλι 3-2. Καταφέραμε και όπως ήρθε το παιχνίδι και δεχτήκαμε ένα γκολ κυριολεκτικά στην τελευταία φάση και μετά ήταν τα πέναλτι τα οποία, στα οποία ήμασταν πιο τυχεροί και πέρασαν. Είστε σίγουροι? Ένα σχόλιο. Ήταν ένα μάτσο το οποίο για Τετάρτη που είναι ποδοσφαιρική μέρα, για μας δεν είναι ποδοσφαιρική μέρα. Ήρθαμε τελευταία στιγμή στο γήπεδο. Ο αντίπαλος ξεφτύχησε να προηγηθεί με 2 πέναλτι. Αντιδράσαμε, ήταν 2-2, 3-3. Και όταν οδηγεί το μάτσο στη Ρώσικη ρουλέτα, ήταν τυχερός το μας. Πετάξαμε 2 πέναλτι out. Αυτοί πετάξαν ένα και πήραν την πρόκληση. Σε εύχομαι καλή συνέχεια, καλές γιορτές. Στο φίλο μου τον Γιώργο εδώ που έχουμε περάσει πολύ ωραία σαββατιάτικα πρωινά στο γήπεδο. Του εύχομαι τα καλύτερα. Θέλω να δηλώσω όμως ότι υπήρχαν και κάποια γεγονότα τα οποία ήταν άσχημα και δεν αντιπροσωπεύουν την ομάδα μας. Έχουμε κάποιους νεαρούς πιτσιρικάδες οπαδούς οι οποίοι έχουν παρεξηγήσει τι σημαίνει υποστηρίζω την ομάδα μου και τι σημαίνει αντιδρώ σε οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Προσπαθήσαμε να τους κρατήσουμε μακριά. Δεν τα καταφέραμε. Έγινε μια μίνι συμπλοκή στην κερκίδα, στο οποίο βάλαμε τα κορμιά μας μπροστά να μην επεκταθεί. Γι' αυτό και έγινε μια μίνι διακοπή γύρω στο 80 στο γήπεδο. Προσπαθήσαμε οι άνθρωποι του Άγιου Θωμά να τους φιλοξενήσουμε όσο δυνατόν στην κερκίδα. Φανταστείτε ότι εγώ έφυγα από τον αστικό χώρο και κάθισα όλο το δεύτερο ημίχρονο και όλη την παράταση στην κερκίδα για να μην συμβεί το παραμικρό μαζί με τους ανθρώπους της ομάδος. Και δεν θέλω με αυτό να ακούσω ή να διαβάσω καμιά διαμαρτυρία του φιλοξενουμένου ότι δεν τους προστατέψαμε. Δυστυχώς, τους ζητάμε συγγνώμη για τη συμπεριφορά των οπαδών μας. Δεν μας εκφράζουν αυτοί οι οπαδοί. Είναι νεαροί, θα προσπαθήσουμε να τους συνετήσουμε. Θα προσπαθήσουμε και να τους απομακρύνουμε αν δεν καταλάβουν. Εύχομαι στον Άγιο Θωμά, παραλαμβάνω καλή συνέχεια. Τους ζητάμε πάλι συγγνώμη γιατί δεν είναι η συμπεριφορά της ομάδας μας αυτή. Εγώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι εντάξει, με τον Κώστα γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είμαστε φίλοι. Έγιναν τα πράγματα όπως τα λέει. Οι άνθρωποι της ομάδας εδώ πέρα δεν έχουμε κανένα παράπονο. Όντως έτρεξαν στην κερκίδα και προσπάθησαν να αποτρέψουν την όλη κατάσταση. Δεχτήκαμε επίθεση γιατί στην εξέδρα ήταν και πατεράδες, γονείς, γυναίκες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους, αλίμονο. Εντάξει, τα προσπερνάμε. Ελπίζουμε με τη νέα χρονιά να μην έχουμε τέτοιου είδους γεγονότα. Να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο της ομάδας εδώ της Αργυρούπολης και προσωπικά στο φίλο μου τον Κώστα τη νέα χρονιά, καθώς η αλφα κατηγορία είναι μια κατηγορία η οποία έχει πολλές απαιτήσεις, το βλέπουμε και εμείς, γιατί ο στόχος μας και εμάς είναι του χρόνου να είμαστε σε αυτή την κατηγορία. Ευχαριστούμε πολύ.